Ήχου FM 105,6. Η φωνή των γυφύρων σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Long Play, μια ειδική εκπομπή και σε μια ειδική μέρα σήμερα, διαφορετική από τις συνηθισμένες. Έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί με ένα από τα ωραιότερα, θα έλεγα, όργανα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι ίσως το μοναδικό όργανο που σε ταξιδεύει στην κυριολεξία και το οποίο έχει καταφέρει να διεισδύσει σε όλους τους χώρους της μουσικής, από την κλασική μουσική μέχρι την βαλκανική, την αμερικανική μουσική, καθώς και βέβαια την ελληνική και τη ρεμπέτικη μουσική, ένα δείγμα της οποίας ακούμε αυτή τη στιγμή από μια ηχογράφηση του 1931. Ακούμε τον Μποχώρη από τον Αντώνη Αμυραλή. Θυμάμαι λοιπόν ότι η πρώτη μου εμπειρία στο ακορντεόν ήταν όταν είχε έρθει μια συμμαθήτριά μου εκεί στο δημοτικό και είχε φέρει μαζί της αυτό το περίεργο όργανο, το οποίο μας το είχε φέρει στο σχολείο και το ακούγαμε και είχαμε πραγματικά πάθει πλάκα στην κυριολεξία από το ήχο που έβγαζε. Μάλιστα όταν το είχα πιάσει λίγο στα χέρια μου έλεγα ότι αυτό το πράγμα πώς παίζεται τελικά. Έπαιζα λίγο πιάνο, αλλά αυτό ήταν τρία πράγματα μαζί στην πραγματικότητα. Και είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω ποτέ αυτό το όργανο, καθώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι, όπως ο Άρης που είναι μαζί μας, που και το έμαθαν και όχι μόνο το έμαθαν, έκαναν και πολύ σημαντική δουλειά, πνευματική δουλειά θα έλεγα, πάνω στο ακορντεόν. Άρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε να πω δύο κουβέντες για το ακορντεόν στην εκπομπή σας και στο ωραίο νησί σας που με φιλοξένησε αυτές τις μέρες. Βέβαια, έχεις ξανάρθει. Έτσι, ήσουν και πέρυσι και μάλιστα νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή ήταν ενταγμένη στο πολιτιστικό φεστιβάλ του καλοκαιριού του Δήμου Κυθύρων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είχε γίνει μια αντίστοιχη παρουσίαση στη βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη στα Κοντολιάνη. Και με μεγάλη επιτυχία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είχα καταφέρει τότε να έρθω. Και επειδή δεν έχω καταφέρει να δω το ντοκιμαντέρ αυτό, θα είναι μια καλή ευκαιρία να μάθω και εγώ πέντε πράγματα. Πολύ ωραία. Και ας αρχίσουμε λίγο να μας πεις για το ακορντεόν, αυτό το περίεργο μουσικό όργανο που είναι ουσιαστικά αερόφωνο, μάλλον, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό το όργανο λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο που είναι να πούμε είναι ότι είναι ένα σχετικά καινούριο όργανο. Αν λάβουμε υπόψη μας άλλα όργανα που έχουν πολύ βαθιά ιστορία, όπως είναι η πανδούρα που η μετεξέλιξή της σύμφωνα με πολλούς μουσικολόγους είναι το σημερινό μπουζούκι και άλλα πολλά όργανα που έρχονται από την αρχαιότητα, το όρο ακορντεόν έτσι όπως το ξέρουμε, εντάξει δεν ήταν ακριβώς έτσι όταν πρώτο ξεκίνησε, αλλά η πρώτη του επίσημη ημερομηνία που πατενταρίστηκε ήταν ουσιαστικά το 1929 από τον Κάρολο Ντεμιάν. Είχε γίνει βέβαια μια προσπάθεια άτυπη εκεί, τώρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί πολλοί διεκδικούσαν την πατρότητα αυτού του οργάνου. Μία άλλη εκδοχή που απλά ο άνθρωπος δεν πρόλαβε επίσημα να το πατεντάρει ήταν το 1822, ο Φρεδερίκος Μπούσμαν, ο οποίος είχε κάνει ένα τέτοιο παρόμοιο όργανο. Βέβαια στην αρχή δεν ήταν, όπως είπα και πριν, όπως τα βλέπουμε σήμερα τα ακορντεόν. Οπότε το πρώτο λοιπόν που κρατάμε είναι ότι είναι ένα όργανο σχετικά νέο. Είναι ένα όργανο το οποίο έγινε, έτσι εντάχει να πω γιατί είναι και αυτό μεγάλη συζήτηση, για να ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο θα το ονόμαζα εγώ. Ναι. Δηλαδή έχει τη λογική του εκκλησιαστικού οργάνου σε πολλά πράγματα,
Πρώτα βγήκε το αρμόνιο, το οποίο είχε κάποια φυσερά στα πόδια, ήταν τις πιο φτωχές εκκλησίες, έτσι που δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν ένα εκκλησιαστικό όργανο. Και αμέσως μετά, για τους λαϊκούς ανθρώπους, λόγω φορητότητας και πρακτικότητας, έχουμε το ακορντεόν. Θα λέγαμε ότι είναι, ας πούμε, μία εξέλιξη της αρμόνικας. Όχι, η αρμόνικα είναι και αυτή ένα είδος ακορντεόν. Μάλιστα, μεταξύ μουσικών και μουσικολόγων τα πρώτα χρόνια υπήρχε έτσι μία, να το πούμε, υγιής αντιπαράθεση. Mm-hmm. Για το αν είναι η αρμόνικα ξεχωριστό όργανο ή αν ανήκει στο ακορντεόν, όχι η αρμόνικα, για να το πούμε και αυτό, γιατί πάντα υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό. Έχει να κάνει με τα τοπικά, με τις τοπικές ονομασίες που δίνουν οι λαοί στο όργανα. Δηλαδή, οι Σέρβοι το ακορντεόν το ονομάζουν χαρμόνικα. Mm-hmm. Οι Ιταλοί το λένε φυσαρμόνικα. Οι Άγγλοι το λένε music box, κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε η αρμόνικα είναι η ονομασία που δώσανε Σμυρνοί και Κωνσταντινοπολίτες σε ένα ιδιότυπο ακορντεόν, διατονικό ακορντεόν, θα πούμε και στη συνέχεια τι είναι, το οποίο έπαιξε τη λαϊκή μας μουσική στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Μάλιστα. Όταν ξεκίνησε, εκεί όπως είπες, την εποχή εκείνη, δηλαδή από τη Γερμανία, νομίζω το 1829 μου είπες. Ναι. Επίσημα, εντάξει, ανεπίσημα και λίγο πιο πίσω. Σε τι μορφή ήταν? Ήταν στη σημερινή μορφή, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σε διάφορες μορφές. Μάλιστα, έχεις φέρει εδώ ένα ακορντεόν το οποίο δεν έχει καν πλήκτρα, πλήκτρα πιάνου δηλαδή, αλλά έχει πατήματα, έτσι, κουμπιά δηλαδή. Κουμπιά. Πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και σε ποιες μορφές υπάρχει σήμερα. Ωραία, λοιπόν, αρχικά υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ακορντεόν. Ο δεύτερος εκλείπει λίγο με το πέρασμα του χρόνου, γιατί είναι και αρκετά δύσκολος και ιδιότροπος στο παίξιμο. Αυτή ήταν και η αρμόνικα που λέγαμε πριν, mm-hmm. η οποία άρχισε να χάνεται μόλις το ακορντεόν, το πιάνο ακορντεόν που έχουμε στο μυαλό μας, άρχισε να παίρνει όλο και περισσότερους, ας πούμε, μουσικούς. Η αρμόνικα λοιπόν ήταν ένα διατονικό ακορντεόν. Αυτό τι σήμαινε? Είναι όπως είναι και φυσαρμόνικα, ότι πατώντας το ίδιο πλήκτρο, στο άνοιγμα έβγαζε μία νότα και στο κλείσιμο με το ίδιο πλήκτρο έβγαζε άλλη. Οπότε, αν ένα είχε μάθει μια μελωδία, έπρεπε να προσέχει που ανοιγοκλίνει τη φυσούνα. Οπότε, αν η μελωδία ήταν δύσκολη, είχε αυτό που λέμε ornaments, δηλαδή διάφορους χρωματισμούς κτλ., ήταν εξαιρετικά δύσκολο να παίξει και να έχει στο νου του να ανοιγοκλίνει. Αλλιώς θα παίζανε άλλη νότα, mm-hmm. αν έπαιζε μόνο στο άνοιγμα. Λοιπόν, οπότε το πρώτο είναι αυτό, ότι υπάρχουν τα διατονικά ακορντεόν και υπάρχουν και τα ακορντεόν, τα χρωματικά είναι τα ακορντεόν σαν αυτό που έχω εγώ εδώ ή σαν τα πιάνο ακορντεόν που έχουμε συνηθίσει. Μετά, υποκατηγορίες είναι το πιάνο ακορντεόν που έχει πλήκτρα σαν του πιάνου, έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει, και υπάρχει και το χρωματικό ακορντεόν με κουμπάκια, που εκεί υπάρχουν άλλες υποκατηγορίες, όπως είναι το μπαγιάν, το ρώσικο, όπως είναι το γαλλικό που παίζουν κάποιοι. Οπτικά είναι πάλι με κουμπάκια, αλλά έχει διαφορετικό, έχει σε σύστημα που λέμε, το ρώσικο είναι το B system, αυτό που παίζω και εγώ δηλαδή εδώ, και ούτω καθεξής, αλλά τα βασικά είναι αυτά που είπαμε τώρα μόλις. Πιο διαδεδομένο ποιο είναι από όλα αυτά? Πιο διαδεδομένο είναι το πιάνο ακορντεόν, σίγουρα. Έτσι. Σε διάφορα μεγέθη βέβαια, έτσι, δηλαδή το έχουμε δει και σε μεγάλα μεγέθη με 120 μπάσα και full πλήκτρο, το έχουμε δει, ξέρω εγώ, και σε μουσικούς του δρόμου που για λόγους κούρασης κυρίως, να μην κουράζονται, έχουν μικρούλια ακορντεόν. Mm-hmm. Μάλιστα. Ουσιαστικά με το δεξί χέρι παίζεις είναι το σόλο κομμάτι του, mm-hmm. έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και με το αριστερό χέρι έχουμε το μπάσο κομμάτι του, δηλαδή τα ακόρντα, με λίγα λόγια, έτσι δεν είναι? Ωραία, ναι. Είναι γενικά δύσκολο σαν όργανο, δύσκολο να το μάθει κάποιος? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βέβαια το δύσκολο είναι λίγο σχετικό, γιατί και ένα θεωρητικά πιο απλό ή πιο συνηθισμένο όργανο μπορεί να φτάσει σε επίπεδα πολύ υψηλά, ας το πούμε, που και πάλι να είναι δύσκολο, ενώ μπορεί να είναι απλό σαν κατασκευή. Δηλαδή, μια φλογέρα μπορεί να παίξει κάποιος πολύ περίτεχνα πράγματα. Αλλά αν βαωρίσουμε τη δυσκολία, ξέρω εγώ, σε μια κλίμακα του μέσου, ας πούμε, παίκτη, ναι, θεωρείται δύσκολο όργανο, γιατί είναι ο συντονισμός. Δηλαδή, δεν ανοίγουμε και κλείνουμε τυχαία τη φυσούνα απλά για να παρέχει αέρα. Όπως και στο βιολί, το δοξάρι δεν το κινούμε όπως θέλουμε. Έχει κάποιο λόγο που παίζει. Mm-hmm. Συν το ότι, εντάξει, από εκεί και πέρα, όπως και στο πιάνο και σε άλλα πληκτροφόρα όργανα, είναι και ο τρόπος που χρωματίζει μια μελωδία. Δηλαδή, μετά ανεβαίνουμε πάρα πολύ. Αλλά ακόμα και σε ένα entry level, να το πω έτσι, παίκτη ακορντεόν, θέλει κάποιες ικανότητες. Ναι, δεν είναι απλό όργανο, όντως. Αυτά τα όργανα που είπες πριν, δηλαδή που περιέγραψες τις κατηγορίες τους, έχουν ουσιαστικά το ίδιο ηχόχρωμα, τον ίδιο ήχο, ή διαφέρουν ανάλογα με το είδος, με την κατηγορία?
Ωραία, λοιπόν, αυτή είναι ωραία ερώτηση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μέσα του το ακορντεόν, που βέβαια και αυτό μπορούμε να επισέλθουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες, θα το πω πολύ γενικά, βασίζεται, και αυτό βασίστηκε και είναι και ενδιαφέρον να κάνουμε μια πολύ σύντομη παρένθεση, σε ένα αρχαίο όργανο των Κινέζων, το οποίο χρονολογείται ίσως και μπορεί και στο 2000 π.Χ., το οποίο λεγόταν Σενγκ. Αυτό το όργανο λοιπόν είναι το πρώτο όργανο που συναντάμε στην ιστορία της μουσικολογίας, το οποίο έχει ελεύθερες γλωτίδες, που σημαίνει τι? Ότι σε ένα frame, ένα πλαίσιο ας πούμε, υπάρχει ένα παλόμενο μέρος, τότε ήταν από καλάμι, μετά σιγά σιγά από μέταλλο κτλ., το οποίο δημιουργεί ένα τσιριχτό και ιδιό ρυθμό, έτσι εξώφωνο ήχο. Σε αυτή η λογική είναι και το ακορντεόν. Άρα λοιπόν τα ηχοχρώματα στα ακορντεόν σίγουρα παίζουν ρόλο, όχι απαραίτητα αν είναι διατονικό ή αν είναι, ξέρω εγώ, μικρό ή μεγάλο, παίζουν ρόλο κυρίως για το τι είναι φτιαγμένο να παίζει ένα ακορντεόν. Τα βαλκανικά ακορντεόν, ας πούμε, έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα. Τα ακορντεόν που παίζουν jazz μουσική επίσης έχουν μια τεχνοτροπία, ας το πούμε, που λέγεται κασότο, που έχει μια κλειστή καμπίνα και ο ήχος κάπως κλείνει για να είναι πιο ζεστός, ας το πούμε. Έχει να κάνει δηλαδή με το είδος μουσικής, αλλά και τον λαό τοπικά που το παίζει, ας πούμε. Άρα αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κατασκευή του οργάνου. Ακριβώς. Όχι με τον τρόπο παίξηματος. Αυτό είναι το δεύτερο που συμπληρώνει μετά. Δηλαδή, με την εμπειρία σιγά σιγά μπορεί ένας παίκτης, ακόμα και με ένα jazz ακορντεόν, να βγάλει λαϊκό ήχο. Δεν το απαγορεύει κάποιος αυτό. Αλλά η βάση του ηχοχρώματος έχει να κάνει με το όργανο. Από εκεί πέρα ο παίκτης τι ύφος έχει. Γιατί και δύο jazz παίκτες μπορεί να παίζουν με τελείως διαφορετικό ύφος. Λογικότατο, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να δούμε κάποιες ιδιαίτερες. Ιδιαίτερες μουσικές που έχουν παιχτεί με ακορντεόν. Διότι πραγματικά το έχουμε δει σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς ρόλους στο ακορντεόν. Από τον ζητιάνο στο δρόμο που παίζει ακορντεόν, μέχρι μπάντες τεράστιες που έχουν μέσα ακορντεόν. Ήθελα λοιπόν να μου πεις κάποιες εφαρμογές του, κάποια ιδιαίτερα ακούσματα που σου άρεσαν εσένα σε διάφορους λαούς και σε διάφορες χώρες. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσω λίγο εδώ, εντάξει, μπορεί να με ρολιπτώ λίγο, αλλά θα πω ότι επειδή είναι και προσωπικό γούστο, εκτιμώ πάρα πολύ το ηχόχρωμα και το στυλ παίξηματος αρχικά των Σέρβων και αμέσως μετά των Ρουμάνων, άσχετα αν δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος και ο χρωματισμός, ή τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, με τη δική μας λαϊκή μουσική. Παρόλα αυτά τους θαυμάζω πάρα πολύ, είναι τρομεροί τεχνίτες. Ειδικά οι Σέρβοι θεωρώ ότι σε θέμα ταχύτητας και ταυτόχρονα περίτεχνων στολιδιών, να το πω έτσι, δεν παίζονται. Δηλαδή, να το πω έτσι λαϊκά, δεν υπάρχει δηλαδή άλλος να τους χτυπάει σε αυτό το κομμάτι. Είναι τρομεροί τεχνίτες. Και επειδή είναι και folk music, ας πούμε, και το συγκεκριμένο παραδοσιακή μουσική, έχω μια αγάπη, οπότε εκεί ήταν τα ακούσματα που πάντα και θα ανατρέξω. Μπορεί να μην παίζω εγώ ίδιος, γιατί είναι αρκετά δύσκολα, ας πούμε, τα συγκεκριμένα, αλλά είναι έτσι αγαπημένα. Τώρα από εκεί και πέρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ακόμα και κάποια στρατιωτικά εμβατήρια που παίζουν Άγγλοι με ακορντεόν. Γιατί εκεί συναντάς αυτό που λέμε, δηλαδή μια μεγάλη ορχήστρα με ακορντεόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς μοιράζεται όλο αυτό, η μελωδία δηλαδή, σε όργανα που έχουν παρόμοια κατασκευή, δεν υπάρχει να συμπληρώνει κάποιο άλλο όργανο. Αλλά σίγουρα και στην jazz μουσική που είπα πριν έχει τρομερό ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, το ακορντεόν. Επίσης το πάντρεμα Balkan style και jazz μουσικής ή gypsy jazz μουσικής έχει επίσης τρομερό ενδιαφέρον. Ο Λέλο Νίκ, ας πούμε, ένας τέτοιος ακορντεονίστας, φοβερός ακορντεονίστας, παίζει και jazz αλλά έχει και τα στοιχεία της πατρίδας του μέσα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, για να πενέψουμε και το σπίτι μας, τον ακούμε και από πίσω άλλωστε, ο Αντώνης Αμυράλης, που μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες παρακάτω, ήταν μια σχολή μόνος του άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχει περάσει άλλος. Είχαμε την ευκαιρία εκείνη την περίοδο να χτίσουμε ελληνική σχολή και ελληνικό στυλ ακορντεόν, όπως έχουν οι Σέρβοι, όπως έχουν οι Βούλγαροι, όπως έχουν οι Ρουμάνοι. Και δεν έγινε για λόγους που, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο τον Αντώνη Αμυράλη τώρα. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο να πάρεις αγκαλιά το ακορντεόν, έτσι ώστε όταν επανέλθουμε να ξεκινήσουμε με σένα, να μας παίξεις ένα κομμάτι και να συνεχίσουμε μετά τη συζήτησή μας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Thank you.
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Τσίριο FM 105,6. Είναι η εκπομπή Long Play, μια έκτακτη εκπομπή σήμερα. Με έναν γλυκτό φιλοξενούμενο, τον Άρη τον Παϊζάνο, και ο οποίος μας παίζει ακορντεόν, μας μιλάει για το ακορντεόν και σε λίγο θα μας μιλήσει και για την δουλειά που έχει κάνει, την κινηματογραφική δουλειά που έχει κάνει, για το ντοκιμαντέρ σχετικά με το ακορντεόν στη λαϊκή ελληνική μουσική. Πριν ξεκινήσεις να παίζεις, Άρη, θα ήθελα να μας πεις λίγο τι θα μας παίξεις. Ωραία, λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε, έτσι, για να το, αυτό που θα ακούσουμε για να το συνδέσουμε και με, το, με αυτά που θα πούμε μετά και με αυτά που είπαμε όμως ήδη, είναι ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Αργυλές, είναι του Βαγγέλη του Παπάζογλου, του παλαιού Σμυρνιού συνθέτη, είναι γραμμένο το 1934. Έχει λόγια το συγκεκριμένο, θα το παίξουμε instrumental εδώ πέρα και θα εξηγήσω και κάποια πράγματα μετά σχετικά με τα γυρίσματα και τα λοιπά του, της μουσικής. Αυτό που αξίζει να πούμε εδώ πριν παίξω είναι ότι πριν αφήσουμε την αρμόνικα και μπούμε στο πιάνο ακορντεόν, πάμε πιο μετά, την περίοδο δηλαδή του Μεσοπολέμου, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι το ακορντεόν και όλα τα μουσικά όργανα εκείνης της εποχής συναγωνίζονταν το ένα τ' άλλο, όπως λέει και ο μεγάλος μου δάσκαλος ο Ηρακλής ο Βαβάτσικας, που έχει κάνει τρομερή έρευνα και εκείνος, και έχει πολύ δίκιο. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η ενορχήστρωση που είχαμε μετά στα χροντορεμπέτικα, στα ρεμπέτικα μετά το πόλεμο κτλ. Τότε όντως το κάθε όργανο έπαιζε solo μελωδίες. Δεν υπήρχε δηλαδή τόσο η συνοδεία. Μπορεί να έπαιζε το βιολί και η αρμόνικα, το πρώτο κουπλέ solo μελωδία η αρμόνικα, το άλλο solo μελωδία το βιολί, ή να συνυπήρχαν με κάποια σεγόντα, λιγότερο βέβαια τότε σεγόντα, αλλά κυρίως συνυπήρχαν με διαφορά οκτάβα, συνυπήρχαν. Δεν είχε κυριαρχήσει ακόμα το μπουζούκι. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε και θα πούμε και μετά και άλλα πράγματα. Άρα υπήρχαν διακριτά μέρη για κάθε όργανο. Ακριβώς. Ναι. Και υπήρχαν και μεγάλα solo κομμάτια. Δεν είχε μπει ακόμα η ενορχήστρωση με την έννοια του το μπουζούκι κυριαρχεί σε όλα, είναι πρωταγωνιστής, και τα άλλα μπαίνουν και γεμίζουν όμορφα γέφυρες που λέμε στη μουσική. Δεν υπήρχε αυτό τότε. Μα νομίζω ούτως ή άλλως στα Σμυρναϊκά κυριαρχούσε, μάλλον θα έλεγα, το ακορντεόν και όχι το μπουζούκι. Ναι, η αρμόνικα τότε. Η αρμόνικα, αλλά ναι, που είναι ακορντεόν, ναι, όπως είπαμε. Ακριβώς, ναι. Και εντάξει, υπήρχαν και ταμπουράδες και τέτοια, αλλά κυρίως ήταν η ορχήστρα των λεπτών οργάνων που είναι σαντούρι, βιολί, κανονάκι κτλ. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Η αρμόνικα λίγο πιο πριν, με μαντολίνο μαζί και κιθάρα κυρίως, και ίσως και κάποια σαντούρια με βιολιά μαζί και ούτι, ας πούμε. Το μπουζούκι ήρθε πολύ πιο μετά με τον Μάρκο Βαμακάρη, επίσημα, ας το πούμε, και εντάξει, στη συνέχεια θα την πούμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Άρη Παϊζάνο να μας παίζει ακορντεόν, το πρώτο μουσικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Μάλιστα, πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι αυτό και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Συγγνώμη λίγο να φτιάξουμε τα μικρόφωνα γιατί μη σε χάσουμε κιόλας. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν είσαι, μάλλον έτσι δεν είναι, δεν είσαι επαγγελματίας ακορντεονίστας.
Έτσι. Όχι, αν και παίζω αρκετά χρόνια ακορντεόν. Για ένα μικρό διάστημα έχω παίξει επαγγελματικά, αλλά αφενός επειδή έχω δώσει μεγάλη βαρύτητα στην κινηματογράφηση και ό,τι συνεπάγεται αυτής. Και αφετέρου γιατί εντάξει, ήθελα να το κρατήσω σαν χόμπι, είναι η αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, όταν κάτι γίνεται επαγγελματικό, έχει και τις αρνητικές του πλευρές, έχει ας το πούμε ένα καλούπομα που εμένα δεν μου αρέσει τη μουσική. Θέλω να είμαι ελεύθερος και γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, και είναι και το περιβάλλον καμιά φορά, τα νυχτερινά και αυτά. Επέλεξα να το κρατήσω σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν, mm-hmm. λοιπόν, και να μιλήσουμε για τη διείσδυση του ακορντεόν στην αρχή της ελληνικής λαϊκής και ρεμπέτικης μουσικής. Να μας πεις πώς ουσιαστικά ξεκίνησε αυτό το πράγμα και ποιοι ήταν οι πρώτοι έτσι, συνθέτες οι οποίοι ενέταξαν το ακορντεόν μέσα στα τραγούδια τους. Ωραία. Λοιπόν, αρχικά, γιατί και εκεί. Με βεβαιότητα, ακόμα και μουσικολόγοι, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, όπως είναι ο Παναγιώτης Οκουνάδης, εξαίρετος μελετητής ευρύτερα της λαϊκής και της παραδοσιακής μουσικής πλέον, όχι μόνο γιατί είναι και συλλέκτης ρεμπέτικων τραγουδιών, δεν έχουν σαφή εικόνα με αποδείξεις ότι ήρθε την τάδε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εικάζουμε λοιπόν ότι το ακορντεόν, η αρμόνικα εκείνη την εποχή, δηλαδή εκείνο το ιδιότροπο και ιδιότυπο διατονικό ακορντεόν, πρωτοεμφανίστηκε μάλλον στην Κωνσταντινούπολη, αν και έχουμε και στη Σμύρνη πολλά δείγματα, γύρω στο 1885, δηλαδή στα τέλη εκεί. Οπότε οι πρώτες ηχογραφήσεις όμως ξεκινάνε περίπου γύρω στο 1903-1904. Εκεί έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη ομάδα που είναι το τρίο Μίτσος, που ήταν μαντολίνο, κιθάρα και αρμόνικα. Και σιγά σιγά, δειλά δειλά, κερδίζει έδαφος αυτό το όργανο. Ένα αρκετά ζωντανό, ένα αρκετά εξώφωνο όργανο του Κεφιού. Έχει το παράπονο μέσα του, αυτή τη χαρμολύπη που αρέσει στους Έλληνες στα τραγούδια τους, ας πούμε, υπάρχει στη λαϊκή μουσική πάρα πολύ αυτό το στοιχείο, πολύ έντονο. Αρχίζουν όλοι οι μεγάλοι συνθέτες του Μεσοπολέμου να το εντάσσουν. Δηλαδή ο Σκαρβέλης έχει κομμάτια με αρμόνικα, ο Τούντας έχει κομμάτια με αρμόνικα και φυσικά ο συνθέτης και παίκτης και ο μεγαλύτερος κατά κοινή ομολογία από όλους τους Έλληνες μεγάλους ακορντεονίστες μεγάλη μορφή ήταν ο Αντώνης Αμυράλης. Η Παπατζή ήταν το ψευδόνυμό του. Επειδή τυχαίνει να έχω μιλήσει από το μοναδικό άτομο της οικογένειας του, γιατί το ίδιο δεν είχε παιδιά, τον ανιψιό του είχαμε βρει άκρη και τον είχαμε εντοπίσει. Μας είχε πει ότι ο Παπατζής δεν είχε να κάνει με τους αυτούς που ρίγουν τον παπά, γιατί πολλοί μπορεί να το σκεφτούν αυτό. Ήταν έτσι ένα χιουμοριστικό, δεν είχε καμία σχέση όμως με τζόγο άνθρωπος. Μάλιστα έπαιζε 12 διαφορετικά μουσικά όργανα. Δεν ήταν μόνο η αρμόνικα δηλαδή. Ο οποίος έχει γράψει από όσο ξέρουμε τώρα, δηλαδή, γιατί οι συλλέκτες τώρα αρχίζουν και δίνουν προς τα έξω πλάκες και τα λοιπά του συγκεκριμένου συνθέτη. Τα κρατάγανε και εκείνοι για άλλους λόγους στα συρτάρια τους, να το πούμε έτσι χιουμοριστικά. Έχει γράψει 68 ορχιστικά τραγούδια. Δηλαδή αυτό είναι ένας εκπληκτικός αριθμός. Αν σκεφτούμε ότι επειδή τότε δεν γράφονταν και τα ονόματα των μουσικών στις πλάκες, φημολογείται ότι έχει άλλα τόσες ίσως και παραπάνω, τα οποία συμμετέχει ο ίδιος ως αρμονικίστας, να το πούμε έτσι, ακορντεονίστας. Φημολογούνται ότι μπορεί να είναι και δικά του. Οπότε μιλάμε για ένα φαινόμενο συνθέτη. Οπότε την ίδια στιγμή που στην Δυτική Ευρώπη γράφονται μουσικές από τον Τσαϊκόφσκι και από άλλους κλασικούς, εκείνη την περίοδο και λίγο αργότερα αρχίζουν να γράφονται και τραγούδια και, για ακορντεόν στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, στη ρεμπέτικη μουσική, η οποία βέβαια ρεμπέτικη εκείνο το διάστημα ήταν λίγο περιθωριοποιημένη νομίζω. Ναι. Και αργότερα έγινε πιο λαϊκή μουσική, ας πούμε. Βέβαια, να πω εδώ κάτι, ότι στο κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής, γιατί εκεί τα όρια είναι λίγο δυσδιάκριτα, εντάξει, το ρεμπέτικο σαν ρεμπέτικο, ακόμα και η λέξη του, γιατί γι' αυτό έχουν χυθεί τόνοι μελανιού, ας βέβαια, πούμε, τι βέβαια. Είναι, αν είναι τουρκική λέξη, τι σημαίνει, είναι πολύ. Μια επίσημη εκδοχή που έχει δώσει και αν θυμάμαι καλά, ο Πάνος ο Σαββόπουλος σε ένα βιβλίο του, και ένα από αυτά που μου κάνουν αρκετά, είναι ότι ήταν και ένα κόλπο εμπορικό. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από μια εταιρεία δίσκων που το εισήγαγε πρώτη φορά και έλεγε ρεμπέτικο σαν είδος. Δηλαδή, οι δύο ρεμπέτες δεν λέγανε παίζω ρεμπέτικο, ας πούμε. Οπότε, επειδή τα όρια παραδοσιακής και ρεμπέτικου είναι πολύ λεπτά, ουσιαστικά, εντάξει, το παραδοσιακό τραγούδι περιθωριοποιήθηκε, αν μπορούμε να το πούμε, που δεν έχει να κάνει άμεσα με το ρεμπέτικο, όταν
ουσιαστικά ο Μεταξάς έλεγε ότι αυτά είναι τουρκικά τραγούδια, μην παίζετε αμανέδες. Ήταν κυρίως αυτό δηλαδή, μην χαλάσει το εθνικό φρόνημα, ας το πούμε. Εκεί ήταν η πρώτη περίοδος που λίγο, κάπως λίγο ποινικοποιήθηκε, ας το πούμε έτσι, το σαντουροβιόλι και ο αμανές. Ίσως και λόγω των... Μετά γίνανε για τα κομμάτια, συγγνώμη που διακόπτω, με χασίς και λοιπά, που τον ουσιώνει. Αυτό ήταν λίγο πιο μετά. Πρώτα ήταν η πρώτη ένσταση, ας το πούμε, ήταν αυτό το ανατολίτικο που είχαν οι Σμυρνοί. Ναι. Το οποίο προφανώς δεν ήθελαν να πάρει μεγάλη διάσταση στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ας ακούσουμε, είναι και μισή, οπότε ας βάλουμε μερικές διαφημίσεις, Παναγιώτη, για να πάμε στο τέλος του πρώτου μισάωρου, για να ξεκινήσουμε μετά να μιλάμε για σένα και για τις δουλειές που έχεις κάνει, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά αυτή που έχεις κάνει το κορντεόν, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχεις κάνει και άλλες δουλειές και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Ωραία. 105,6. Η φωνή των γηθήρων σε όλο τον κόσμο. Φτωχό κομπολογάκι μου, σε είχα το μεράκι μου. Σι μου πέσι μου περνάγε στην ώρα. Πες μου τι θα γίνω τώρα. Αλήθινα, δε σ' είχα δώσει πουθενά. Όμορφο κομπολογάκι μου διώχνες κάθε μεράκι. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μητσάκη. Ακούσαμε από τον Άρη Παϊζάνο, ένα τραγούδι που έχει τραγουδηθεί από πολλούς και έχει δισκογραφηθεί επίσης. Έχει γίνει δίσκος από επίσης αρκετούς καλλιτέχνες. Τελευταία νομίζω με την Πολυπάνου. Άρη, ξανά μαζί. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν ότι το ακορντεόν υπήρξε για ένα διάστημα solo όργανο και λίγο αργότερα, και γύρω στο 40, λίγο μετά τον πόλεμο, άρχισε να χρησιμοποιείται και σαν όργανο συνοδείας. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Οι ηχογραφήσεις, να πούμε ότι ξεκινήσαν επίσημα το 46 και το 47 άρχισαν να γίνονται πολύ περισσότερες. Εκεί λοιπόν... λίγο το ότι αυτό πάμε πριν, ότι το ρεμπέτικο έχει συνδυαστεί έτσι με το περιθώριο, εντάξει, με την έννοια εκείνης της εποχής, ας πούμε, ότι όλο αυτό θεωρούνταν, ας πούμε, και ήταν σε κάποιες περιπτώσεις περιθωριακό μέρος, έγινε μια προσπάθεια, κάπως λίγο αυτό που λέμε να μπει το μπουζούκι στα σαλόνια, και έτσι η ενορχήστρωση άλλαξε αρκετά, δραματικά θα έλεγα. Οπότε έχουμε το μπουζούκι σαν πρωταγωνιστικό όργανο, αρχίζουν και μάλιστα να συνυπάρχουν και δύο μπουζούκια πρίμος εγώντο, δύο διαφορετικές φωνές, το οποίο δίνει ένα αρκετά ομολογουμένος πλούσιο ήχο. Η κιθάρα, εντάξει, ακόμα πιο συνοδευτικά, δεν έχει
τόσο πολύ, γιατί πολλές φορές βλέπουμε και την GPT κιθάρα του Κατσαρού στην Αμερική. Υπάρχει πολύ solo κιθάρα στο Μεσοπόλεμο και αυτό αρχίζει να σταματάει σιγά σιγά από το 40 και μετά. Το δε ακορντεόν που μας ενδιαφέρει σήμερα αρχίζει πλέον να παίρνει συνοδευτικό ρόλο, κυρίως σε γεμίσματα. Πριν προσπάθησα, εντάξει, τώρα το ιδανικό θα ήταν να είχαμε αυτού του τύπου την ορχήστρα εκείνης της εποχής, να είχαμε δύο μπουζούκια, μια κιθάρα και εμένα. Θα βλέπατε ότι η μελωδία συνήθως παίζει μία το μπουζούκι, μία το ακορντεόν και γεμίζει στις γέφυρες του ακορντεόν με κάποια έτσι μικρά γεμισματάκια, ας το πούμε. Αυτό είναι ο ρόλος του. Έχει περιοριστεί αρκετά και κυρίως ξεκουράζει το αυτή από το σειρμάτινο και έτσι οξύ ήχο του μπουζουκιού. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος του. Ναι, αυτό όντως το ακούσαμε σε πολλά λαϊκά τραγούδια αυτής της εποχής. Mm-hmm. Βέβαια, παράλληλα, νομίζω, το ακορντεόν το χρησιμοποιούσαν και άλλοι συνθέτες, όπως μιλάγαμε πριν από λίγο και λέγαμε για τον Ατίκ. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί στη δεκαετία του 50 και λίγο πριν, χρησιμοποιήθηκε και για άλλα είδη μουσικής, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, για δυτική μουσική, ή τέλος πάντων ελληνική δυτική μουσική εννοώ, έτσι, βάλς, ταγκό. Και που και αυτό φαντάζομαι, δεν ξέρω αν στο ντοκιμαντέρ έχεις αναφορά σε αυτού του είδους τη μουσική καθόλου. Δεν έχω, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω εστιάσει κυρίως στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Οπότε εντάξει, είναι αρκετά στενά τα όρια και μάλιστα εντάξει, επειδή ήταν, παρότι ήταν μεγάλου μήκους στο ντοκιμαντέρ, είναι 53 λεπτά. Εντάξει, αν βγάλουμε και τα credit στο τέλος, ας πούμε ότι είναι καθαρά 51 λεπτά, ας το πούμε, που είναι και το τηλεοπτικό. Δυστυχώς υπήρχαν και κομμάτια που δεν μπήκανε κιόλας. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να. Και ξύσαμε και μόνο την επιφάνεια, έτσι. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή η έρευνα από πίσω και που συνεχίζεται. Έτσι, είναι μια ζωντανή έρευνα. Ακόμα εξελίσσεται στις μέρες μας. Μου έλεγες πριν για το θέμα της αρμόνικας ότι ψάχνετε να βρείτε ουσιαστικά τις ρίζες. Έτσι δεν είναι αυτό? Ακριβώς αυτό. Αν θες να το πεις λίγο στον κόσμο. Βεβαίως. Η αρμόνικα, και μάλιστα καλό και όποιον μπορεί να έχει κάποιο παλιό ακορντεόν. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην βρίσκομαι ακόμα στα κύθυρα, αλλά μπορεί σε εσάς εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς. Δηλαδή είναι κομμάτι ζωντανής ιστορίας της ελληνικής μουσικής. Δεν έχει βρεθεί ακόμα καμία αρμόνικα, όσο και περίεργο να ακούγεται στον κόσμο, καμία. Mm-hmm. Έχουμε μια φωτογραφία από τον πατέρα του μεγάλου οργανοπαίχτη Λάζαρο Κουλαξίζη, που μου την παραχώρησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, από την αρμόνικα λοιπόν του πατέρα του, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη. Ο αδερφός του είχε μια, υπάρχει μια συνέντευξη ο Γιώργος ο Κουλαξίζης και αυτή δεν ξέρουμε που είναι. Δεν έχουμε καμία στα χέρια μας. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια από τον Ηρακλήτο Βαβάτσικα, την οποία, έτσι, στην οποία έχουν συμμετάσχει και ο Ρόδης ο Σουλόπουλος, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη έρευνα και αυτός για την αρμόνικα, και ο Μάριος ο Σκαμνέλος, που είναι ένα παιδί το οποίο δούλεψε με ψηφιακό ακορντεόν για να βρούμε πώς μπορεί να ήταν το στήσιμο αυτών των κουμπιών εκείνου του οργάνου. Και πρόσφατα λοιπόν ο Ηρακλής ο Βαβάτσικας έφτιαξε μία αρμόνικα στη Γαλλία με όλες τις περιγραφές και όλα τα στοιχεία που έχουμε, αλλά και πάλι δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι ήταν αυτή ακριβώς. Είναι πολύ κοντά όμως και στο ηχόχρωμα και στη δαχτυλοθεσία, που τέλος πάντων στα πλήκτρα, ας το πούμε, που θα χρησιμοποιούσαν τότε. Μάλιστα. Το ντοκιμαντέρ σου ξεκινάει, ας μπούμε σιγά σιγά λίγο στο ντοκιμαντέρ, mm-hmm. Ξεκινάει από ποια χρονική περίοδο και μέχρι πού φτάνει χρονικά? Το ντοκιμαντέρ μου ξεκινάει από το, αυτό που είπαμε και πριν, άτυπα, γιατί δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία, από το 1850 και πέρα. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται κάποιες αναφορές, όπως κάναμε και στην εκπομπή εδώ σύντομα βέβαια, για την πρώτη εμφάνιση σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, και τελειώνει στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου πλέον, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε στον κόσμο, σιγά σιγά, επειδή αρχίζει ο ηλεκτρικός ήχος στη λαϊκή μουσική, μπαίνουν ενισχυτές, το ακορντεόν αντικαθίσταται τη φαρφίσα, ήταν τότε ένας σαν συνθεσάιζερ, να το πούμε έτσι, mm-hmm. που πολλοί ακορντεονίστες παίζανε, γιατί έπρεπε να ακολουθήσουν και τις εντάσεις τις ηλεκτρικές που είχαν και τα άλλα όργανα, έτσι. Λοιπόν, ένα ξενόφερτο αμερικάνικο, ας το πούμε, λίγο είδος διασκέδασης, που αλλίωσε κατά την προσωπική μου άποψη το χαρακτήρα της λαϊκής και παραδοσιακής μας μουσικής, και το ίδιο έχει γίνει και στα πανηγύρια. Άλλο τα κλαρίνα που παίζανε πιο πριν και άλλο τα κλαρίνα αυτά που βλέπουμε ότι έχουν, ξέρω εγώ, η reverb από πίσω με τους τόνους και βέβαια. Έχει λίγο αλλάξει το τα τότε. Τα σκυλοκλαρίνα, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή το συζητήσαμε και αυτό λίγο στο διάλειμμά μας και είναι σημαντικό να το πούμε, πώς ξαναγεφυρώθηκε όλο αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί από το 60 σιγά σιγά μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας, τα μέσα και προς τέλη της δεκαετίας του 70, υπάρχει μια μικρή παύση.
Εκεί λοιπόν μετά τη μεταπολίτευση υπάρχουν κάποιες ρεμπέτικες κομπανίες που δειλά-δειλά βγαίνουν προς τα έξω. Το Αντρέα του Τσεκούρα είναι μία από αυτές, μάλλον που συμμετείχε και ο μεγάλος ακορντεονίστας Αντρέας Τσεκούρας, δεν είναι μόνο Τσεκούρας. Και σιγά σιγά για να έρθουμε και στις μέρες μας, βέβαια μετά στις ηχογραφήσεις πήγε σε πολλά είδη, στο έντεχνο όπως ξέρουμε, στα λαϊκά-λαϊκά τα σημερινά. Υπάρχει λοιπόν στις μέρες μας και αξίζει να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτά τα νέα τα παιδιά, όχι μόνο στο ακορντεόν. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια νέων πολύ ταλαντούχων μουσικών, σχεδόν στο επίπεδο μπορεί να έχουν ξεπεράσει και τους τότε, κυρίως από τα μουσικά λύκια, λίγο η βοήθεια της τεχνολογίας με το YouTube, με όλα αυτά που υπάρχει πρόσβαση κτλ. Υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες αυτή την περίοδο. Και σε, παίζουν... όλα, και σε όλα τα μουσικά είδη. Σε όλα τα μουσικά είδη, αλλά λέω εγώ τώρα θα μιλήσω για το μετερίζει με την παραδοσιακή μουσική. Απίστευτοι παίκτες. Και ακορντεονίστες πάρα πολύ καλοί. Ενδεικτικά ήθελα να δικήσω κανένα, 2-3 ονόματα θα σας πω. Αλέξανδρος Καμπουράκης, ένας καταπληκτικός ακορντεονίστας νέος, που είναι και μαθητής του Λάζαρο του Κουλαξίζη. Είναι. Τώρα μπορώ να ξεχάσω κάποιους. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν πάντως, ναι, υπάρχουν μεγάλοι παίκτες πλέον, οι οποίοι έχουν κλείσει, ας το πούμε, αυτό το κενό που δημιουργήθηκε και έχουμε πάλι αυτό το ωραίο, ζωντανό, ζεστό, ακουστικό χρώμα της λαϊκής μας μουσικής. Έτσι. Και στην λαϊκή μουσική, αλλά και στην έντεχνη. Και δηλαδή, στην έντεχνη, βλέπουμε, ας πούμε, πρόσφατα είχα δει μια συναυλία της Μιρέλας Πάχου, η οποία παίζει ακορντεόν και η οποία βέβαια είναι σε εντελώς αδιαφορετικό στυλ. Όμως και αυτή έχει καταφέρει και έχει εντάξει το ακορντεόν μέσα στην νεολαία. Δηλαδή, επειδή αρέσει στην νεολαία η Μιρέλα Πάχου και αντίστοιχα καλλιτέχνες, το έχουν αγαπήσει το ακορντεόν μέσω αυτή και οι νεολαίοι σημερινοί, ας πούμε. Έτσι, γιατί πιθανόν το λαϊκό και το ρεμπέτικο είναι λίγο εξειδικευμένο για τη σημερινή νεολαία. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο εισαγωγικά, ας πούμε, αυτός ο ήχος, αυτό το είδος μουσικής. Ενώ όταν βλέπεις και φρέσκα τραγουδάκια, ας πούμε, τα οποία είναι ευχάριστα και έχουν ακορντεόν μέσα, αναδεικνύουν το όργανο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε φτάνεις γύρω μέχρι το 1950 στο ντοκιμαντέρ σου. Το τέλη του 50. Τέλη του 50. Ήδη έχει μπει σε μεγάλους συνθέτες της εποχής, όπως ο Βαμβακάρης, Τσάνης. Βεβαίως. Ο Βαμβακάρης, αν και είχε αρκετά με ακορντεόν, δεν το ενέταξε τόσο πολύ. Ο Τσιτσάνης όμως, ναι, ο Μιτσάκης πάρα πολύ. Παπαϊωάννου, Χατζηχρήστος. Παπαϊωάννου πάρα πολύ, ναι. Βέβαια, και ο Χατζηχρήστος. Εκεί είναι για μένα και η χρυσή περίοδος, παρότι η αρμόνικα είναι εκεί που δημιουργούσε πολύ το ακορντεόν, αλλά εκεί είναι οι πολύ ωραίες ενορχιστρώσεις. Δηλαδή, 40 και 50 έχουμε εξαιρετικές ενορχιστρώσεις. Που αν ακούσουμε και το κάθε όργανο μεμονωμένα, άσχετα αν έχει μικρό ή μεγάλο ρόλο, είναι όλοι οι παιχταράδες, να το πω έτσι. Εννοείς μέσα στα στούντιο, βέβαια. Έτσι, ηχογραφή στα στούντιο. Αλλά και στα μαγαζιά αξίζει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια βιβλία, όπως και η αυτοβιογραφία του Παπαϊωάννου που διάβαζα πρόσφατα, που αναφέρει, ας πούμε, την Τριάννα του Χιλά. Ήταν κάποια μαγαζιά στην Αθήνα που είχαν, δηλαδή, τις Dream Team της εποχής, ας πούμε, Παπαϊωάννου με Χιώτη μαζί, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις μυθικές εκείνη την περίοδο. Όντως. Απλά πιθανότατα δεν έχουμε ηχογραφημένα πράγματα. Δυστυχώς, Ήταν και δύσκολο, ήταν δύσκολο να ηχογραφήσουν στα μαγαζιά τότε, βέβαια. Και νομίζω ότι, κρίνοντας και από τη σημερινή εποχή, η ζωντανή, δηλαδή όχι ηχογράφηση σε ένα στούντιο, αλλά ηχογραφήση σε ζωντανή πάνω στο πάλκο, είναι εντελώς διαφορετικές από το στούντιο της ηχογραφήσης. Δηλαδή έχουν πολύ συνέστημα και πολύ ζωή. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Οπότε νομίζω. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν θες να πεις κάτι ακόμα για το ντοκιμαντέρ. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης εάν είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του. Έτσι. Δηλαδή, καταρχήν, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ήθελες, σε αυτό που είχες στο μυαλό σου δηλαδή, εάν η πορεία του, όπως σου είπα και πριν, είναι αυτή που θα ήθελες και αυτή που περιμένεις, και εάν υπάρχει κάτι για το μέλλον, που κάποια συνέχεια του, ας πούμε, ή κάποια άλλη εκδοχή του. Πολύ ωραία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και σαν χαρακτήρας, ας πούμε έτσι, και τώρα που το είδα στην προβολή, και ευχαριστώ πολύ και το Σωματείο Φίλων Μουσείων Κιθήρων που με κάλεσε και κάναμε μια ακόμα προβολή, πάντα βρίσκω κάθε φορά ακόμα περισσότερα, ας το πούμε, που θα διόρθωνα, που θα άλλαζα και τα λοιπά. Εντάξει. Οπότε και το ευχαριστημένος είναι σχετικό. Για την περίοδο που το έκανα θεωρώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Για τώρα θα άλλαζα αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω όμως ότι η πορεία του ήταν αρκετά καλή, δεδομένου και το ότι με βάση το φόρτο εργασίας που έχω και με τη δουλειά μου καθημερινά,
Εντάξει, δεν μπόρεσα να το τρέξω και πάρα πολύ. Έπαιξε σε ένα φεστιβάλ στη Σερβία μουσικών ντοκιμαντέρ, που ήταν μεγάλη τιμή. Έπαιξε στο Κοσμοτέ History για ένα χρόνο με συμβόλαιο, που και αυτό ήταν μεγάλη τιμή. Και εδώ στα Κύθυρα πέρυσι το τέταρτο φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, το τέταρτο πρέπει να ήταν. Εντάξει, πήγε αρκετά καλά. Για το μέλλον, λοιπόν, για να κάνουμε έτσι και μια αποφώνηση σε αυτό το θέμα. Αυτό που υπάρχει σαν σκέψη είναι να γίνει, και υπονοείται μάλιστα και στο τέλος του ντοκιμαντέρ μου αυτό, να γίνει ένα δεύτερο μέρος, το οποίο θέλω να ασχοληθώ με το ακορντεόν στη δημοτική μας μουσική, που έχει τρομερό ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Δηλαδή, και αυτό είναι μια άγνωστη πτυχή, γιατί το ακορντεόν, εντάξει, μπορεί σε πανηγύρια και τα λοιπά να το βλέπουμε πάλι να συνοδεύει ξανά για άλλη μια φορά, να μην είναι δηλαδή τόσο σολιστικό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σολιστικό ακόμα και σήμερα, και υπάρχουν και εξαιρετικές ηχογραφήσεις, όπως το Αντώνη Αμυράλ που είπαμε πριν, που έχει γράψει Καλαματιανό βασισμένος, δεν είναι δικός του Καλαματιανός, διασκευή παραδοσιακού τραγουδιού, που είναι εξαιρετικό στα δημοτικά, πληροφορώ έτσι στον κόσμο του ακορντεόν. Mm-hmm. Αυτό. Όπως είπες, δεν είναι σόλο, δεν έχει καταλήξει σαν σόλο όργανο στη συγκεκριμένη μουσική όμως, διότι στις δυτικές μουσικές που ακούμε στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι απόλυτα σόλο όργανο, ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, ισχύει. Μα και σε εμάς, σε κάποια σημεία υπάρχουν εξαιρετικά σόλο κομμάτι, σημεία μάλλον, mm-hmm. αλλά αυτούσιο, δηλαδή αν ακούσουμε αυτό που είπα και πριν, Σέρβικες ή οι ρουμάνικες ή βουλγαρικές, ας πούμε, μουσικές. Δηλαδή στη Σερβία είναι, οι ακορντεονίστες είναι star. Είναι όπως έχουμε εμείς εδώ το μπουζούκι, ας πούμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να έχει γίνει τότε με τον Αμυράλ, δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε. Ωραία. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά επειδή και ο χρόνος μας πιέζει. Και έχουμε αφήσει τελευταίο το κομμάτι του το Άρη του Παϊζάνου, ο οποίος, όπως είπαμε πριν, δεν είναι επαγγελματίας ακορντεονίστας. Από ό,τι έχω δει, έχει σπουδάσει γραφιστική. Ναι, αυτό ήταν το πρώτο μου πτυχίο και έχω κάνει μεταπτυχιακό στις ψηφιακές μορφές, που εκεί, επειδή είχα εξειδίκευση στο animation στο ΤΕΙ γραφιστικής που τελείωσα και έχω ασχοληθεί και με τηλεόραση και με κινηματογράφο, εκεί ουσιαστικά πλέον αφιερώθηκα, στο πούμε, στην κινηματογράφηση. Έχω κάνει τρεις ταινίες μικρού μήκους. Αυτό ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους που έκανα τον ντοκιμαντέρ, και για τα προστοζήν ασχολούμαι, φτιάχνω βίντεο κλιπ, κάνω οτιδήποτε έχει να κάνει με κινηματογράφηση, με την ευρεία έννοια βέβαια πλέον. Νομίζω οι τέσσερις δουλειές που είχες κάνει πριν ήταν μυθοπλασίας κυρίως, ναι, έτσι δεν είναι. Οι οποίες δουλειές, γενικά η μυθοπλασία είναι πολύ ιδιαίτερη νομίζω, και είναι και δύσκολη θα έλεγα. Δύσκολη, δύσκολη. Υπάρχουν δουλειές μυθοπλασίας, αλλά δεν είναι πολλές νομίζω στην Ελλάδα γενικώς. Δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερο και αυτό το πράγμα. Είσαι κινηματογραφής, δηλαδή τραβάς εσύ βίντεο, ή είσαι και στο μοντάζ και στη σκηνοθεσία, δηλαδή τα κάνεις λίγο όλα αυτά? Τα κάνω λίγο όλα, βέβαια προχωρώντας στην πορεία σιγά σιγά συνειδητοποίησα και στην πράξη δηλαδή ότι αυτό είναι ένα πραγματικά, είναι ο ορισμός του ομαδικού σπορ. Δηλαδή όσο και καλά να κάνεις μοντάζ ή χρώμα ή το οτιδήποτε, πρέπει να έχεις δυνατούς συνεργάτες πίσω. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς τα κάνουμε όλοι όλα, mm-hmm. στο εξωτερικό δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Να πω μόνο ότι για αυτό που είπαμε πριν για τη μυθοπλασία, γιατί αξίζει να το πω σύντομα, είναι ότι τελικά όμως κατέληξα, όταν τελείωσα τον ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ είναι το πιο δύσκολο είδος κινηματογράφησης, γιατί ο κάθε άνθρωπος που είναι απέναντί σου, εκτός πρέπει να ζήσεις μαζί του για μεγάλο διάστημα, δεν μπορείς να του περιορίσεις εύκολα το λόγο του, δηλαδή θα σου αφηγηθεί μια ιστορία από την ψυχή του και εσύ μετά θα πρέπει να κόψεις χωρίς αυτό να είναι αντιληπτό από το θεατή και να τον περιορίσεις ακόμα περισσότερο. Και αυτό δυστυχώς είναι και λυπηρό για σένα που θα το κάνεις αναγκαστικά, αλλά και δύσκολο, γιατί πρέπει να τη θασεύσεις κάπως μια, και ειδικά σε καλλιτέχνες μουσικούς όπως έκανα κι εγώ, είναι δυνατές προσωπικότητες και είναι πολύ, δυσκολεύτηκα πάρα πολλά, θέλω να πω. Οπότε θεωρώ ότι είναι, το άλλο είναι στημένο, είναι όλα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι από πριν στημένο, εννοείς. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, σίγουρα. Αυτό έχει να κάνει άρα λοιπόν και με το μοντάζ. Το μοντάζ ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Δηλαδή, είτε είναι κινηματογραφική ταινία, είτε είναι ντοκιμαντέρ, είτε οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι το μοντάζ είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το πώς θα προσελκύσει τον θεατή να δει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και βέβαια δεν πρέπει στο κόψιμο δεν πρέπει να χάσει και το νόημα. Έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό το είπα κυρίως για τους νέους κινηματογραφιστές που μπορεί να θέλουν να έχουν ασχοληθεί ήδη με τον ντοκιμαντέρ. Όχι για να τους αποτρέψω ίσα ίσα, γιατί είναι μεγάλο σχολείο ένα ντοκιμαντέρ, και έτσι θέλω να το κλείσω. Από
αυτά τα είδη, τα διαφορετικά που σωστά είπες ότι στο εξωτερικό είναι διακριτή η ρόλη εκεί και εδώ στην Ελλάδα λίγο πολύ γίνονται από έναν ή δύο ανθρώπους ακριβώς. Ποιο σου αρέσει πιο πολύ, δηλαδή σου αρέσει πιο πολύ να κάνεις σκηνοθεσία, να κάνεις μοντάζ, να κάνεις κινηματογράφηση? Ωραία. Τι θα σου άρεσε πιο πολύ? Ωραία και δύσκολη ερώτηση που δεν ξέρω και εγώ δεν την έχω απαντήσει καθαρά ακόμα μέσα μου. Μπορώ να πω ότι κυρίως με ενδιαφέρει αφήγηση. Δηλαδή ακόμα και με τη μουσική προσπαθώ, εντάξει τώρα είχα και λίγο τράκνη αλήθεια εδώ στο στούντιό σας ας πούμε. Ελπίζω να το ξεπέρασες. Είμαι καλός δηλαδή στο να είμαι από πίσω και να λέω στους άλλους, όταν βγαίνω και εγώ μπροστά δυσκολεύομαι, μην νομίζετε ας πούμε και αρκετά κιόλας. Μ' αρέσει να αφηγούμε γενικά, δηλαδή ακόμα και όταν τραγουδάω, όταν παίζω, μ' αρέσει να αφηγούμε, οπότε θα διαλέξω ας πούμε, αν διάλεγα κάτι και θα μου λέγανε ότι αυτό θα κάνεις μόνο, είναι η αφήγηση, δηλαδή το storyboard και η κινηματογράφηση κατά συνέπεια και όχι τόσο, το μοντάζ εντάξει θα μπορούσα να είμαι κοντά στον μοντέρα ας πούμε, αλλά η αφήγηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα και είναι και η ιδιαίτερη πινελιά του καθενός πιστεύω. Εγώ θεωρώ την αφήγηση, γενικά τις ιστορίες, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που υπάρχει, διότι τελικά αυτά μένουν. Ιστορίες. Δηλαδή, ο κόσμος έχει ανάγκη από ιστορίες. Θέλει να ακούει ιστορίες, του αρέσει να ακούει ιστορίες και του αρέσει και να φτιάχνει πολλές φορές ιστορίες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Δεν το περίμενα ότι θα το πεις αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Και όντως χαίρομαι γι' αυτό. Θα θέλαμε να μας παίξεις ακόμα ένα κομμάτι. Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, επίσης πριν παίξεις το κομμάτι θα ήθελα να μας πεις αν έχεις κάποιες δουλειές στα σκαριά, δηλαδή άλλες δουλειές εκτός από το θέμα του ντοκιμαντέρ που θα ήθελες να πεις στον κόσμο, και επίσης αν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για το που θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ αυτό το επόμενο διάστημα. Ναι, αυτή την περίοδο είναι αλήθεια ότι στα σκαριά, με αυτή την έννοια το ότι είναι κάτι και τρέχει τώρα που μιλάμε παράλληλα, δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει όμως η έρευνα για το επόμενο ντοκιμαντέρ που είπα και πριν που τρέχει, οι επαφές με άτομα, με αυτό που είπα πριν ότι όποιος έχει όργανα και τα λοιπά, ψάχνουμε όργανα να βρούμε, να συγκρίνουμε και τα λοιπά. Αυτό πάντα τρέχει και έτρεχε και πριν κάνω το ντοκιμαντέρ. Εντάξει, δηλαδή από μικρή ηλικία ήθελα να αφήσω κάτι στους καινούριους ακορντεονίστες. Εντάξει, αν και δεν είναι ότι έχω φτάσει σε ένα level, απλά από αυτά που έχω δει εγώ να τους αφήσω κάτι. Αυτά βασικά. Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα αυτή την περίοδο κάτι ας πούμε που τρέχει, όχι. Το υλικό αυτό τώρα θα τρέξει και κάπου αλλού, δηλαδή είπες έχει τρέξει το Κοσμοτέ TV. Ναι, τώρα το κοιτάω και αυτό, δηλαδή απλά επειδή είναι πολύ δύσκολο όπως είπα πριν, όταν εργάζεσαι παράλληλα και έχεις τέλος πάντων και τον καθημερινό φόρο, το αυτό θέλει δηλαδή μια ομάδα να το τρέχει, μια εταιρεία διανομής όπως λέμε, ναι, να το κάνει. Εγώ αυτό το κάνω μόνος με την ανεξάρτητη παραγωγή, με σχεδόν πενιχρά μέσα, που εντάξει το αποτέλεσμα ειδικά για αυτό που έγινε ήταν πολύ καλό, αλλά πρέπει να το τρέξω μόνος με κάποιους δικούς μου ανθρώπους και είναι δύσκολο, οπότε κοιτάω όσο μπορώ μόνος μου ας πούμε να το κάνω. Στο λέω γιατί ας πούμε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε κάποιος να το δει, γιατί ξέρεις έκανες τρεις προβολές, κάποιοι δεν μπόρεσαν να το δουν. Τώρα θα είχε ενδιαφέρον να μπορεί κάποιος να το δει, ήταν να το νοικιάσει να το δει. Καταλαβαίνεις να σου πω. Πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ τη Μιρέλα Παπαοικονόμου και συζητάγαμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν γίνει και δυστυχώς δεν μπορεί να τα δει αυτή τη στιγμή. Λόγω των φεστιβάλ, δυστυχώς κάποιες φορές έχουν σαν όρο. Είναι δύσκολα κάποια πράγματα, όντως. Αλλά εγώ έχω στο νου, επειδή δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να βγάλω λεφτά από αυτό, πώς να το πω. Ότι με ενδιαφέρει να το διαθέσω δωρεάν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να μπαίνει στο Vimeo που το έχω αυτή τη στιγμή κλειδωμένο και να μπορεί να το δει ολόκληρο, με χαρά μου είναι δηλαδή. Να πάρει και την ουσία δηλαδή. Όχι ακριβώς, μόνο ακριβώς. Την ουσία της γνώσης. Και γιατί όχι και το έναυσμα, να κάνει και εκείνος μια έρευνα. Γιατί όχι, ας πούμε. Ναι, γιατί στο λέω γιατί δεν σου κρύβω ότι ήθελα να το δω και δεν μπόρεσα να το βρω, γιατί ήθελα να έχω και μια εικόνα εγώ πριν έρθουμε εδώ. Εντάξει, θα το δω κάποια στιγμή. Ναι. Μια δυνατότητα η οποία θα υπάρχει πιθανόν στο μέλλον, από ό,τι μας είπε και η Μιρέλα Παπαοικονόμου στην προηγούμενη εκπομπή, είναι να υπάρξει κάτι αντίστοιχο με το Netflix και στην Ελλάδα. Οπότε θα μπορέσει να διατεθεί μια σημαντική σειρά από ταινίες, ντοκιμαντέρ και οτιδήποτε άλλο, για να μπορεί να τα δει ο καθένας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα σε ενδιαφέρει. Δηλαδή το βρίσκεις θετικό εσύ? Το βρίσκω θετικό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι και κάτι επιμορφωτικό, κατ' εξαίρεση, γιατί κάποια άλλα υπάρχει λόγος όντως, γιατί πρέπει να πληρωθούν και κάποιοι άνθρωποι. Εδώ, επειδή είναι και μια δουλειά, ας πούμε, που ξαναλέω ότι την έχω κάνει όντως με αυτό το στόχο, θα ήθελα να το διαθέσω, να το βλέπει ο καθένας χωρίς κάποια χρέωση, χωρίς κάποιο κέρδος. Πραγματικά δηλαδή είναι χαρά μου, πώς να το πω. Το δίνω με μεγάλη χαρά δηλαδή. Δεν είναι ότι αυτό. Πολύ ωραία. Να σε ακούσουμε να παίξεις ένα κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε σε λίγο για να κλείσουμε την εκπομπή. Βεβαίως.
Εσείς φίλοι που μας ακούτε, να πούμε άλλη μια φορά ότι είναι μια έκτακτη εκπομπή Long Play σήμερα. Φιλοξενούμενος είναι ο Άρης Παϊζάνος, ο οποίος έχει κάνει το ντοκιμαντέρ που έχει ήδη παιχτεί στα κύθυρα τρεις φορές, για το ακορντεόν και για την δίδυσή του στην λαϊκή, ελληνική λαϊκή μουσική. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από τον Άρη και θα επανέλθουμε. Απ' την υδρά τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγαριά όλο γυαλό, όλο γυαλό. Έχει μέσα πάλι καριά απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Έχει μέσα πάλι καριά που βουτάνε για σφουγγαριά, Ιουσέφ και Μαργαριταριά, όλο γυαλό, όλο γυαλό. Σας πάλι καριά και στο καλό, και στο καλό. Για χαρά σας πάλι καριά που βουτάτε για σφουγγαριά, Ιουσέφ και Μαργαριταριά, όλο γυαλό, όλο γυαλό. Λοιπόν, ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι που δεν ξέρω πώς το ξέρουν, είναι του Παγιαντέρα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ένα τραγούδι που έχουμε συνηθίσει να το χορεύουμε παντού, παραδοσιακό τραγούδι που όμως το έχει γράψει ένας πολύ μεγάλος συνθέτης που είναι λαϊκός. Έτσι, ο λόγος που το έπαιξα να πω εν συντομία είναι ακριβώς για αυτό που έλεγα πιο πριν. Παρότι δεν είναι ένα αμιγώς δημοτικό τραγούδι, θέλω όμως να δείξω έτσι τι όμορφος είναι ο ήχος του ακορντεόν, ακόμα και χωρίς κανένα όργανο, πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Πόσο ανεβαστικός και πόσο έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση να ακούμε τέτοια τραγούδια σε ένα όργανο που όντως το έχουμε ακούσει και σε έντεχνα, το έχουμε ακούσει και σε πολύ μοντέρνα, ας πούμε, πράγματα, αλλά δεν πάβει έτσι να έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα στα παραδοσιακά μας τραγούδια. Ναι, νομίζω ότι μια αξιοπρεπής λαϊκή ορχήστρα έχει ακορντεόν. Έτσι, ναι, έτσι, ακριβώς. Όπως είπαμε και πριν, εκεί στις αρχές του 60 και νομίζω μέχρι το 1980 περίπου, λίγο παραγωνίστηκε το ακορντεόν. Μετά όμως, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, εντάχθηκε σε πάρα πολλούς διαφορετικά είδη μουσικής. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τους Pix Lux, έτσι, με το ακορντεόν που εντάχθηκε στη ροκ μουσική, αλλά και σε πολλά άλλα διαφορετικά είδη. Και νομίζω έχει πάρει τα πάνω του πάλι, σε εισαγωγικά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν και πειραματισμοί, δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν και με ηλεκτρικά, με reverb, με διάφορες κονσόλες, πολύ εφέ και τα λοιπά. Δηλαδή, έχουν ξεφύγει τα όρια αυτά, έτσι. Εγώ απλά μιλάω για τη μουσική που έχω ψάξει και που υπηρετώ και ο ίδιος, αλλά όντως πλέον δεν έχει σύνορα, όρια και τα λοιπά. Το συγκεκριμένο όργανο είναι παντού. Mm-hmm. Και εντάξει, επειδή είναι και τα όργανα πολύ καλύτερα, αξίζει να το πούμε και αυτό πλέον. Δηλαδή, είναι επιστήμη, δεν είναι ένα όργανο ακορντεόν.
ένα μέσο καλό ακορντεόν, δεν ξέρω αν ξέρετε κιόλας, ξεκινάει από 6-7 χιλιάδες και μπορεί να φτάσει και τις 30 χιλιάδες ευρώ. Είναι πολύ ακριβό μουσικό όργανο. Είναι πολύ ακριβό μουσικό όργανο. Και βέβαια, αν το δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβό, γιατί είναι και δύσκολο να το φτιάξεις. Έτσι, δεν είναι απλό όργανο. Και να το συντηρήσεις, να πούμε επίσης. Ναι, και αυτό προφανώς. Κάτι θέλει να μας πει ο Παναγιώτης, ας το δώσουμε λίγο το μικρόφωνο, μιας και είναι μαζί. Σε λίγο, οκ, εντάξει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θέλεις να μας πεις κάτι ακόμα που έχουμε ξεχάσει, γιατί πιθανόν με τη συζήτηση έχουμε ξεχάσει κάτι. Αν θέλεις να πεις κάτι εσύ για τα ερωτικά σου σχέδια, για κάτι ακόμα το οποίο δεν αναφέραμε. Εγώ θέλω να πω έτσι δύο, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εντάξει τους γονείς μου που ήταν πολύ κοντά σε όλη αυτή την προσπάθεια, τη σύντροφό μου την Κατερίνα που είναι και εκείνη φωτογράφος και ήταν μέσα στο team, έκανε και τη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και οι συνεργάτες είναι πάρα πολλοί. Επιγραμματικά τον Λάζαρο τον Κουλαξή που μου έκανε την τιμή και είναι και από τους μεγαλύτερους εν ζωή ακορντεονίστες της παλιάς εποχής που έχουμε και σε εμφανίζεται στο ακορντεόν με εξαιρετικός άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Τον Ηρακλή τον Βαβάτσικα, ο οποίος έγινε στην πορεία μετά τον ντοκιμαντέρ, έγινε και δασκαλός μου, εξαιρετικότατος. Φοβερός δοτικός άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και εκείνος. Τη Χαρούλα Τζαλπαρά που με βοήθησε πέρα από το παίξιμό της στο ντοκιμαντέρ να μου βρει μουσικούς, να μου πλαισιώσουν τα κομμάτια που παίξανε μέσα. Παίξε ο Γιάννης ο Νιάρχος, ο Σμαριανάκης βιολί καταπληκτικός, πολύ καλή μουσική. Ο Φώτης ο Βεργόπουλος απίστευτος και έχει έρθει και το στα κύθερα και έχει παίξει. Ο Ευγένιος ο Χαλίλ. Όλοι τέλος πάντων όσοι συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ, αλλά βοηθήσανε πολύ και με προσωπική δουλειά πέρα από αυτό που έχετε δει ή θα δείτε στο ντοκιμαντέρ. Αξίζει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μπορεί να φαίνομαι εγώ τώρα και να μιλάω εγώ, αλλά πίσω από μένα υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που υδρώσανε και ποτέ δεν φανήκανε σε αυτό. Σωστά. Πόσο χρόνο, ήθελα να σε ρωτήσω και το ξέχασα πριν, πόσο χρόνο σου πήρε να το φτιάξεις αυτό, δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησες μέχρι την ώρα που το προϊόν ήταν έτοιμο, το ντοκιμαντέρ? Αυτό βέβαια είναι λίγο σχετικό, θα πω εντάχει ότι η έρευνα σαν έρευνα, που είναι και το πιο δύσκολο σαν ντοκιμαντέρ όσοι έχουν κάνει, το ξέρουν, χάνεται το πότε ξεκίνησε, γιατί δεν ξέρω τώρα στοιχεία επίσημα να μαζεύω και να κρατάω αρχείο, μπορεί να έχω αρχίσει και από το 2008, ξέρω εγώ αν θυμάμαι, αλλά πάντα με ενδιέφερε, κράταγα σημειώσεις, ξέρω εγώ, από κόμματα κτλ. Η τεχνική, καθαρά το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή το ότι ήρθα σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, κάποιοι δεχτήκανε, κάποιοι, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τους έφτανε ο χρόνος κτλ. Να μπουν στο ντοκιμαντέρ. Το καθαρό κομμάτι λοιπόν, το σώμα, από τη στιγμή που είπα γυρνάω, μου πήρε 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Αλλά ήμουν μόνος μου, δηλαδή μόνος μου. Εγώ και αυτοί οι συνεργάτες που ανέφερα πριν, άντε και να ξεχνάω και ζητώ συγγνώμη. Ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, πολύ σημαντικός επίσης, με βοήθησε στην έρευνά μου στην αρχή. Ο Θανάσης ο Ρετζής, ο σκηνοθέτης που ήταν και μαζί μου σε όλο αυτό. Αυτό. Μια ερώτηση που κάνει ο Παναγιώτης και έχει δίκιο, με ρωτάει το εξής. Αν φτιάχνονται εδώ στην Ελλάδα ακορντεόν και αν υπάρχουν παραδοσιακοί τεχνίτες στην Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, ακορντεόν με την έννοια να φτιάχνονται από το μηδέν, δυστυχώς δεν φτιάχνονται. Φτιάχνονται στο Καστελφιντάρντο της Ιταλίας, εκείνη η Μέκα του ακορντεόν. Mm-hmm. Φτιάχνονται βέβαια πλέον καλά και στην Κίνα, εννοείται, γιατί πλέον την παγκοσμιοποίηση παντού. Βέβαια η ποιότητα εννοείται, καταλαβαίνετε ότι διαφέρει από το ένα στο άλλο. Η Ιταλία, όπως είπαμε, είναι η Μέκα. Ωστόσο υπάρχουν τεχνίτες και πολύ καλοί τεχνίτες κιόλας. Ένας από τους πιο παλιούς και καλούς είναι ο Άλμπερτο Κετετζιάν που εμφανίζεται και στο ντοκιμαντέρ μου. Επίσης είναι ο Παναγιώτης ο Ζαφυρίου, πάρα πολύ καλός. Έχει πάει και στην Ιταλία, έχει σπουδάσει και το γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Και νομίζω ότι είναι, ναι, και είναι και ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι συγγενής, μπορεί να λέγεται Παπαδόπουλος, είναι και συγγενής του Κουλαξίζη και αυτός είναι τεχνίτης. Υπάρχουν γενικά και πολλοί ακορντεονίστες αναγκάζονται κάποια πράγματα να τα φτιάχνουν και λίγο μόνοι τους, οπότε εντάξει είναι, αλλά οι τεχνίτες επαγγελματίες, ναι, υπάρχουν και είναι και πάρα πολύ καλοί αυτό. Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε καλά, είπαμε αρκετά πράγματα, γι' αυτό θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία αργότερα να έχουμε κι άλλα να πούμε με κάποια άλλη δουλειά που θα κάνεις, που θα είναι σε συνέχεια ίσως αυτής. Μακάρι. Αλλά και με οτιδήποτε άλλο κάνεις, γιατί είναι χαρά μας να σε έχουμε εδώ στο στούντιο και να μιλάμε για δουλειές τέτοιες που αφενός είναι σημαντικές για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αλλά και γιατί ένα μέρος τους γίνεται και στα κύθυρα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Και εγώ να σας ευχαριστήσω εκ νέου πριν κλείσουμε. Και εσάς που με καλέσατε και την κυρία Τζορτζοπούλη, την κυρία Αντωνοπούλη που με καλέσανε και από το Σύλλογο των Μουσείων Κυθύρων, Φίλων Μουσείων Κυθύρων. Φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις και από το στούντιο και από το νησί σας.
τα έχω αγαπήσει τα κύθρα. Είναι αυτός ο μύθος που λέτε κυθύριο, ότι όποιος έρχεται ξανάρχεται και ξανάρχεται, έχω αρχίσει και το παθαίνω, πρέπει να πω. Επειδή είσαι και κινηματογραφιστής και η σύντροφός σου είναι και φωτογράφος, θα πω άλλη μια φορά αυτό που είχα πει και στη Μιρέλα την προηγούμενη φορά, ότι όταν είχα ρωτήσει παλιότερα έναν φίλο ζωγράφο και του είχα πει γιατί ήρθε στα κύθρα, αφού δεν είναι από τα κύθρα αυτός, και μου είπε ότι ήρθα για το φως. Για το φως των κυθύρων. Λοιπόν, κάτι τέτοιο πιθανόν να είναι και ο λόγος που ήρθες και εσύ εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σου και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Και εσείς φίλες και φίλοι, με εσάς θα είμαστε πάλι κάποια στιγμή σύντομα μαζί σας. Καλοκαίρι είναι και έχουμε τη χαρά να έχουμε διάφορους καλλιτέχνες και όχι μόνο εδώ φιλοξενούμενο στο στούντιο που μιλάνε για τη δουλειά τους και για τα κύθυρα. Από τον Παναγιώτη τον Παχτή που ήταν στους ήχους και από εμένα καλό βράδυ. 105,6